Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Ένα παιχνίδι κερδίσαμε. Την Τετάρτη είναι το μεγάλο παιχνίδι. Οπότε, εγώ αυτό που κάνω είναι πάντα να δίνω το καλύτερο μου αυτό για την ομάδα να νικήσει. Πρέπει να νικήσουμε σήμερα. Το κάναμε, το πετύχαμε ότι και στις κακές και στις καλές φάσεις ότι ήμασταν καλύτεροι. Και περιμένουμε την Τετάρτη. Καταλαβαίνω ότι σε κάποια φάση ο Αποέλ επέστρεψε στο παιχνίδι, κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά των 10 πόντων που είχε στο ημίχρονο. Φοβηθήκατε σε κάποια φάση τον αγώνα? Όχι, δεν θα πω ότι φοβηθήκαμε τίποτα. Ήμασταν σε παρόμοιες φάσεις φέτος, από τις οποίες μάθαμε και δεν ισχυριστήκαμε σωστά σήμερα. Δεν πιστεύω ότι νιώσαμε ποτέ ότι μας ξεφεύγει το παιχνίδι. Μπάσκετ είναι, λογικό είναι ότι θέλουν να κάνουν και αυτοί ένα break δικό τους, όπως κάναμε και εμείς. Απλά πρέπει να μείνουμε ψύχροι, να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, έτσι ώστε να νικήσουμε. Και αυτό έγινε. Και κάτι τελευταίο προσωπικό, κάτι τέτοιοι αγώνες σε κάνουν ακόμα πιο δυνατό, ακόμη πιο σκληρό, έτσι ώστε να συνεχίσεις να αγωνίσεις σε τόσο υψηλά επίπεδο? Καλά, σίγουρα. Από τέτοιους αγώνες μαθαίνεις, από την πίεση, από το άγχος, από όλη την κατάσταση. Οπότε εγώ απλά μαθαίνω, είμαι μικρός ακόμα. Παίρνω ό,τι μπορώ να πάρω από κάθε παιχνίδι, προκειμένου να φτάσουμε ένα μέρο στο μέγιστο επίπεδο. Και όσον αφορά για το τελικό της Τετάρτης? Τίποτα. Η ΙΑΙΚ είναι μια αξιοπρεπής ομάδα, πάρα πολύ καλή. Πρωταθλήτρια, η αλήθεια να λέγεται, και κυπέλου και πρωταθλήματος. Οπότε, εμείς απλά θα παίξουμε το παιχνίδι μας, θα δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό, προκειμένου να κατακτήσουμε πάλι τον τίτλο. Οπότε, ναι, θα ξεκουραστούμε, θα συγκεντρωθούμε και έχουμε 2 μέρες να προετοιμαστούμε για τον αγώνα.